Καλημερίζω τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Ο κύριος Τζεδάκης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, στους ακροατές σας. Πώς είναι η σημερινή ημέρα? Καλά, αν εξαιρέσουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία είπατε και πριν. Τώρα δεν σας ακούω, για να πω και πολύ δυνατά, ή εσείς θα πρέπει να κάνετε μια παραπάνω προσπάθεια για να μας μιλάτε ή ναι. Να δούμε πώς μπορούμε και να βοηθήσουμε κι εμείς, γιατί... Καλά κύριε Δουλγεράκη, αν εξαιρέσουμε όλα αυτά τα οποία είπατε στο σχόλιο σας πριν με τα αυτά που συμβαίνουν στην κεντρική χώρα, τα οποία είναι πάρα πολύ στενάχωρα. Χάνονται ανθρώπινες ζωές, πλημμύρισαν περιουσίες και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία στο θέμα της πρόληψης περισσότερο για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. Τώρα τι να πω κύριε Τζεδάκη, εσείς έχετε ασχοληθεί και με εκείνο τον κλάδο του πρωτογενή τομέα, με την αγροδιατροφική, με τα προϊόντα και όλα αυτά, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ περισσότερο από τον καθένα ποια είναι η οικονομία κάθε σπιτιού, πώς στηρίζεται η οικονομία του κάθε σπιτιού, ειδικά για τους αγροτοκτηνοτρόφους, ποια είναι η σημασία των προϊόντων. Και όταν άκουγα μόνο τον καθηγητή, τον κύριο Λέκα, να λέει ότι ξέρετε, εδώ μιλάμε για ζημιές 1 δις σε ό,τι έχει να κάνει στην παραγωγή και ενδεχόμενα να ξεπεράσει το 1 δις μόνο από μια συγκεκριμένη περιοχή, καταλαβαίνουμε και ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι? Έτσι είναι κυρία Δουλγεράκη, όταν υπάρχει ένα τεράστιο κόστος παραγωγής από τη μία, με τις τιμές, τις ζωοτροφές, τα λιπάσματα και γενικότερα σε όλες τις καλλιεργητικές δαπάνες, το ενεργειακό κόστος να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Από την άλλη, λόγω αύξησης του πληθωρισμού, της αύξησης της τιμής των προϊόντων, όπου ο καταναλωτής με μειωμένη αγοραστική δύναμη δεν μπορεί εύκολα να πάει στο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν υπάρχουν και τέτοιες καταστροφές που από εκεί περιμένει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσει να παράγει. Μπροστά μας έχουμε με την παράκληση εκ νέου να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά ή πιο κοντά στο ακουστικό, με δεδομένο ότι υπάρχει μια γενική παραδοχή, κύριε Τζεδάκη, που λέει ότι ξέρετε, αυτή η πενταετία η οποία έρχεται για την αυτοδιοίκηση είναι πολύ κρίσιμη με την έννοια των ευκαιριών, των προκλήσεων. Και όταν έχουμε εδώ στην Κρήτη ένα πρωτογενή τομέα, όταν έχουμε ένα τουρισμό, όταν έχουμε ένα πολιτισμό, όταν έχουμε ένα περιβάλλον, αναρωτιέμαι ποιες είναι εκείνες για εσάς οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες, οι διεκδικήσεις, ο αγώνας. Κυρία Δουλγεράκη, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε και να ασχοληθούμε με τους τομείς που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα η Κρήτη μας, το νησί μας. Όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι ο πολιτισμός μας. Θέλουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή με ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα. Μια βιώσιμη όμως αγροτική παραγωγή, η οποία πρέπει να δούμε και το προφίλ του νέου αγρότη που θέλουμε. Θέλουμε ένα νέο αγρότη, κυρία Δουλγεράκη, όπου θα θεωρεί κύριο εισόδημα την αγροτική παραγωγή και δευτερεύω την επιδότηση. Να παίρνει και την επιδότηση, αλλά να τη θεωρεί ως ένα συμπληρωματικό εισόδημα που θα τον βοηθήσει σε αυτό το μεγάλο κόστος παραγωγής. Θέλουμε ένα νέο αγρότη, ο οποίος να είναι μέσα στη συνεχή εκπαίδευση, ώστε να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλουμε ένα νέο αγρότη, που αυτό να το περιλαμβάνει το πρόγραμμα νέων αγροτών, όπου μπαίνοντας στο πρόγραμμα αυτό να είναι μια απόφαση ζωής η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Μην αποδεσμεύεται στα 3 και τα 4 χρόνια. Προφανέστατα θα πρέπει να κάνει και κάτι άλλο, γιατί η κλήρη μας είναι μικρή. Όμως πρέπει να είναι εμπροστοβαρές η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, να παράξουμε αγροτικά προϊόντα, να ξαναζωντανεύσει η Ήπεθρος, διότι χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν έχουμε μέλλον, δεν έχουμε αγροτική παραγωγή. Ναι, αλλά μαζί με το ΣΥΝ Αθηνά και Χειρακίνη δεν είναι μόνο ο ίδιος ο αγρότης να το πάρει απόφαση, ο ίδιος ο παραγωγός, ο ίδιος ο κτηνοτρόφος, αλλά να έρθει η ίδια η πολιτεία και να πει ότι αυτή είναι η μέρημνα,
Αυτοί είναι οι όροι, αυτές είναι οι προϋποθέσεις και όλο αυτό το οποίο λέγεται, όπως στην αρχή είπατε, δεν είναι να περιμένουμε μόνο τις επιδοτήσεις, όλο αυτό το οποίο μπορεί να λέγεται ενίσχυση, πρασίνισμα κλπ, όπως μεταφράζεται, γιατί ξέρετε με τον καιρό μας αρέσουν και οι λέξεις και τις αλλάζουμε και τα αλλάζουν τέλος πάντων και τα λένε, ότι αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο φαντάζομαι ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό το μοντέλο. Έτσι είναι, κυρία Δουλγεράκη, η πολιτεία, το Υπουργείο μπορεί να βάλει τους κανόνες ώστε να χαράξει μια στρατηγική και να πάμε σε ένα πρωτογενή τομέα με κυρίαρχο τέτοιο την αγροτική παραγωγή. Καλές είναι και επιδοτήσεις βέβαια, αλλά θεωρούνται ως συμπληρωματικό εισόδημα. Και ό,τι παίρνει σε επιδοτήσεις να πηγαίνει πραγματικά σε υποδομές. Να επενδύσουμε στην έρευνα, την καινοτομία, την κυκλική οικονομία. Έχουμε εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε για να δούμε και εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας. Διότι έρχεται μια κλιματική αλλαγή. Να δούμε ποια προϊόντα είναι ασεκτικά στη νέα κλιματική κατάσταση. Να δούμε ποια προϊόντα θα μπορούσαν να είναι πιο ανταγωνιστικά. Να δούμε ποια προϊόντα θα μπορούσαν να συνδεθούν καλύτερα με τον τουρισμό. Πιστεύετε, βέβαια σας σταματάω λίγο, αλλά ξέρετε σε κάθε φράση που λέτε μου γεννώνται και απορίες. Πιστεύετε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει ενδεχόμενα και πιο μπροστά? Γιατί είναι πολλές οι παρατηρήσεις εκείνες και συζητείται πολύ καιρό, ξέρετε, η λέξη ή ο όρος κλιματική αλλαγή. Αλλά αυτά, το να δούμε τι μπορεί να επικρατήσει, τι μπορεί να αποδώσει, τι μπορεί να καλλιεργηθεί κλπ. Έπρεπε να το έχουμε βάλει ήδη μέσα στη ζωή μας και να το είχα βάλει η παραγωγή μέσα στη ζωή τους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, πρέπει όμως να τρέξουμε να τα δούμε αυτά, διότι τρέχουν οι εξελίξεις και πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς αγροδιατροφική αυτονομία, κυρία Δουλγεράκη, η χώρα μας και το νησί μας θα είναι ευάλωτη απέναντι σε οποιοδήποτε κρίση. Μα τα στοιχεία τουλάχιστον που είδαμε πρόσφατα φαίνεται ότι πολύ περισσότερο εισάγουμε ακόμα και αγροτικά προϊόντα από αυτά που παράγουμε. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Κοιτάξτε, εδώ εμείς σαν περιφέρεια και σαν αγροδιατροφική σύμπραξη, η οποία είμαστε, το κομμάτι της εκπαίδευσης για παράδειγμα, το οποίο βάλαμε πριν, το έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και κάνουμε πάρα πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια και στον αγρότη και στον μεταποιητή, προκειμένου να μπορέσει να παράξει σωστά και να παράξει ένα ποιοτικό προϊόν. Δίνουμε κίνητρα για αγροτική παραγωγή, όμως θέλει μια συνολικότερη στρατηγική που θα μπορέσει ο αγρότης να είναι βιώσιμος. Το μεγάλο κόστος παραγωγής είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ενεργειακό κόστος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Θα έπρεπε να επιδοτηθούν προγράμματα να μπορεί ο αγρότης να κάνει το φωτοβολταϊκό πάρκο, την ενεργειακή κοινότητα, να παράξει το ρεύμα που καταναλώνει. Το ίδιο και ο μεταποιητής. Αν δοθούν κίνητρα και υπάρξουν λύσεις στον πρωτογενή τομέα, ο νέος αγρότης θα κάτσει να παράξει. Διότι είμαστε και ένα νησί το οποίο μπορεί να κάνει και μια παράλληλη δράση. Οπότε λοιπόν πρέπει και η πολιτεία και εμείς να διεκδικήσουμε να γίνουν κάποια πράγματα. Δεύτερον, να δούμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Χρειάζονται δυνατοί ελεκτικοί μηχανισμοί και έλεγχο στην αγορά. Δεν γίνεται να κάνει τόσο κόπο ο παραγωγός, ο μεταποιητής, να βγάλει ένα ποιοτικό προϊόν και από την άλλη με τυχόν προσμίξη ελληνοποίηση να απαξιώνεται το προϊόν. Δεν γίνεται ο παραγωγός να δίνει σε πολύ χαμηλές τιμές τα προϊόντα του και ο καταναλωτής να τα παίρνει πάρα πολύ ακριβά, να ελεγχθεί η εσφροκέρδεια των μεσαζόντων. Χρειάζεται λοιπόν κάποιες στρατηγικές κινήσεις ώστε να μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, να υπάρξει μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή και βέβαια ο καταναλωτής να μπορεί να το απολαμβάνει σε τιμές προσιτές, να μπορεί να το αγοράσει. Γιατί όταν δεν μπορεί να το αγοράσει, θα στραφεί σε υποδιέστερης ποιότητας προϊόντα. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια σειρά ουσιαστικά, κύριε Τζεδάκη, από στρεβλώσεις της αγοράς που την πληρώνουν ουσιαστικά και οι δύο, και ο παραγωγός, όπως επίσης και ο καταναλωτής, έτσι? Σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα.
Όταν λέτε ότι, ξέρω εγώ, περισσότερες διεκδικήσεις μπορεί μέσω της πίεσης ενδεχόμενα μία, δύο, τρεις, μία σειρά από στρεβλώσεις, μία σειρά από προτάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και τις έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές τις προτάσεις και από τους παραγωγούς αλλά και από την περιφέρεια και από εσάς που λένε ότι, ξέρετε, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και δεν έχουν αλλάξει. Μήπως θα πρέπει ένα διαφορετικό μοντέλο διεκδικητικό να ακολουθηθεί, δεν ξέρω. Κυρία Δουλγεράκη, εμείς τα λέμε, τα ξαναλέμε και με τα Υπουργεία, όμως νομίζω ότι και στα Υπουργεία, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, τώρα μπήκε ένα συντοπίτη μας υπουργός και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πράγματα στο νησί μας και στην Κρήτη. Αλλά γενικότερα συμμετείχαν στα Υπουργεία αυτά άνθρωποι που νομίζω δεν είχαν καμία σχέση με το αντικείμενο. Και αυτό είναι το πρωτεύον. Γιατί νομίζω προτάσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση να υλοποιηθούν. Από την αρχή μέχρι το τέλος, από την καλλιέργεια το χωράφι μέχρι την τυποποίηση του τελικού προϊόν. Σε όλα τα επίπεδα μπορεί να υπάρξει πολιτική βούληση να χαραχτεί μια στρατηγική τέτοια ώστε να έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όταν είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής, το ενεργειακό κόστος, τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές που είπαμε πριν, πρέπει να υπάρξει για μένα ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός που να δίνει, αυτό το de minimis που λέμε, να δίνει κάποια χρήματα στα τιμολόγια δαπανών. Καταναλώνει ο άλλος ζωοτροφές, να πάρει ένα ποσοστό. Καταναλώνει λιπάσματα, να πάρει ένα ποσοστό. Να μην τα δίνουμε ένα κεφάλι, ένα στρέμμα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει στοχευμένα να δούμε πώς θα κάνουμε το νέο αγρότη, το γεωργό, το χνοτρόφο βιώσιμο, για να έχουμε μέλλον. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μέλλον. Μπορεί βέβαια να επικεντρωθήκαμε πολύ περισσότερο στον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν κάνει κανένας να ξεχνάει ότι η Κρήτη στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και στον τουρισμό. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα, δεμένα, άσχετα με το αν τα έχουν βρει ή δεν τα έχουν βρει ακόμα μαζί τους. Αλλά πάτε σε εκείνα με την τελευταία σας την αναφορά και σε εκείνα τα άλλα τα σημαντικά και τα σπουδαία τα οποία από τη δική σας την πλευρά προτάσετε σε αυτή την περίοδο και έχοντας μπροστά μας όλες αυτές τις προκλήσεις, όταν λέτε ότι εγώ θα αγωνιστώ για ένα σύστημα διαφάνειας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες πώς διαχειρίζονται οι τοπικοί αιρετοί τους πόρους. Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό, προφανέστατα. Το πώς διαχειρίζονται οι πόροι, πρέπει να υπάρξει ένα έλεγχος για να μπορούμε να βλέπουμε πού πάνε τα πράγματα, αν αξιοποιούνται σωστά, αν αξιοποιούνται με στόχο την ανάπτυξη, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο πρωτογενής τομέας, βαριά βιομηχανία του τόπου μας είναι και ο τουρισμός, βαριά βιομηχανία είναι και ο πολιτισμός. Και ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, η Κρήτη έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα, το βουνό. Είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η φιλοξενία μας, το φιλότιμο, η κριτική διατροφή, τα κριτικά προϊόντα. Που αν όλα αυτά τα ενώσουμε ως μια ποιοτική επιλογή προς τους επισκέπτες μας, θα μας οδηγήσει σε μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και σε ένα ποιοτικότερο τουρισμό. Αλλά και πολύ αδικημένοι, γιατί όλα αυτά τα συνδέουμε και με τις υποδομές. Και πάμε πίσω πάντα στις υποδομές. Φτάνουμε πάντα στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνουμε. Σε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται διαχρονικά. Βλέπε, ας πούμε, τις μεταφορές. Βλέπε το μεταφορικό ισοδύναμο. Σίγουρα οι υποδομές έχουν καθυστερήσει. Ιδιαίτερα στην Κρήτη. Διαχρονικά, όπως το λέτε. Ας ελπίσουμε τώρα ότι έχουν μπει σε μια ράγα τα μεγάλα έργα της Κρήτης, όπως είναι και το αεροδρόμιο Καστελίου, όπως είναι και το ο βόρειος ορικός άξονας. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα να θίξω είναι το μεγάλο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό στην Κρήτη. Και στον πρωτογενή τομέα, και στον εστίαση, και στον τουρισμό. Και αν έχουμε ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε, με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων και την αύξηση του τουρισμού, θα έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Οπότε είναι κάτι που η πολιτεία πρέπει να το δει, να το αγγίξει αυτό το θέμα, διότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε αγροτική παραγωγή, δεν θα μπορούμε να μαζέψουμε τις ελιές, δεν θα μπορούν στα θερμοκήπια, στην Ιερά Πέτρα και στη Μεσαρά να καλλιεργούν τα προϊόντα. Πρέπει να γίνει για μένα, κυρία Δουλγεράκη, μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική από χώρες που είναι κοντά στην κουλτούρα μας,
να έρθουν εδώ να ασφαλίζονται, να φορολογούνται, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να εκπαιδεύονται, να βγάλουμε κάποια στελέχη με τεχνογνωσία, μέχρι να λύσουμε και το θέμα του δημογραφικού. Γιατί εγώ πιστεύω έχει ασύχθησε το θέμα του δημογραφικού και φαίνεται και στο εργατικό δυναμικό. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να πάρουν αποφάσεις, γρήγορα να πάρουν μέτρα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη. Διότι δεν θα μπορούν να βγουν οι υπηρεσίες οι οποίες χρειάζεται η χώρα και το νησί μας. Μάλιστα. Τις κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Μπετζεδάκη, αυτές τις σκέψεις καλύτερα, έτσι πρέπει να το πω, τις σκέψεις τις οποίες μοιραστήκατε μαζί μας για βασικά θέματα που αφορούν στην Κρήτη, αφορούν την καθημερινότητά μας, το βιωτικό μας επίπεδο, τον καθένα από εμάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη, κύριε Τζεδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.